Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ελάτε να πιούμε μαζί ένα καφέ. Ένα καφεδάκι, ίσως εσείς, μια καφεδάρα εγώ. Επιστροφή στην καθημερινή ροή του προγράμματός μας. Είναι Τρίτη, 23 Αυγούστου 2022. Τελείωσαν οι διακοπές μου εσείως χθες και επιστρέφουμε σήμερα στα καθημερινά μας vlogs. Και ξεκινάμε με ένα θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ένα θέμα το οποίο αγγίζει τους περισσότερους και τις περισσότερες από εμάς. Μήπως φταίω εγώ που δεν μου αρέσει κανείς? Θα μπορούσε αυτό να παραφραστεί που πήγαν οι νορμάλ άνθρωποι, όλοι τα έχουν χαμένα πλέον, που πήγαν οι άνδρες, που πήγαν οι γυναίκες και ούτω καθεξής. Μου γράφει μια φίλη. Καλημέρα Θέκλα μου. Καλησπέρα. Βλέπεις, ξεκίνησα να γράψω ένα μήνυμα και το ακύρωσα γιατί δεν ήθελα να φανώ ανόητη. Τελικά όμως αυτό το θέμα με απασχολεί εδώ και καιρό. Αναρωτιέμαι εάν είμαι συναισθηματικά μη διαθέσιμη. Εντάξει, έχω δει αυτή την κυρία, τη συνάντησα τυχαία στις διακοπές, από κοντά για πρώτη φορά και έχω να πω ότι είναι μια πολύ όμορφη ψυχή και πολύ όμορφος άνθρωπος, πολύ ωραίος άνθρωπος. Ήρθε προς το μέρος μας, καθόμασταν με τον Λάκη και μια φίλη μου, χαιρέτησε, συστήθηκε, είχαμε μιλήσει πολλές φορές στο Messenger και της έκανε και ένα κομπλιμάν για το φουστάνι που φορούσε, ξέρει αυτή την κομπλιμάν της έκανε, το φορούσε έτσι με πολύ κομψό τρόπο το φόρεμά της. Και επιστρέφοντας στο σπίτι εκείνη τη μέρα από τις διακόπες, βρήκα αυτό το μήνυμα. Αναρωτιέμαι αν είμαι συναισθηματικά μη διαθέσιμη. Πριν 6 χρόνια εγκατέλειψα τον άνδρα μου, όπως σου είχα γράψει πριν λίγο καιρό, και ένα χρόνο μετά έκανα μια σχέση με έναν 13 χρόνια μικρότερο άντρα, η οποία διήρκησε 2 χρόνια περίπου. Ο σύζυγός μου ήταν πέραν από αδιάφορος μαζί μου, και το μόνο που κάναμε όσο ήμασταν παντρεμένοι ήταν σεξ για την ανακούφιση του εντός εισαγωγικών. Και βέβαια έμεινα μαζί του για όλα τα άλλα. Τα παιδιά, η κοινή μας περιουσία, το κοινωνικό πρόσωπο και τα λοιπά. Η παγίδα στην οποία είναι πολλοί άνθρωποι παγιδευμένοι. Μέχρι που τελικά δεν το άντεξα άλλο και τα εγκατέλειψα όλα και έφυγα στο εξωτερικό. Κάτι μου θυμίζει αυτό, μια που τα εγκαταλείπει όλα και φεύγει στο εξωτερικό. Εδώ γνώρισα αυτόν τον αδιάγνωστο. Του πήρε 8 μήνες να με ρίξει, αλλά στο τέλος γίναμε ζευγάρι. Ήταν αυτός ο αρρωστημένος κεραυνοβόλος έρωτας, γιατί από την πρώτη ματιά τον ήθελα. Αλλά κρατιόμουν λόγω ηλικίας. Πραγματικά έζησα απίστευτα πράγματα μαζί του. Τόση αφοσίωση, τόσο νιάξιμο, τόση τρυφερότητα. Τόσο που άρχισε να με πνίγει. Και εκεί άρχισε ο τυφώνας. Ξεσπάσματα νεύρων με καταστροφικές στάσεις, αυτοτραυματισμό και επιθετικότητα. Μάζεψα τα υπάρχοντά μου και έφυγα. Έπεσα βέβαια στα τάρταρα γιατί τον αγαπούσα τρελά μέσα στη συνεξάρτησή μου. Παρακολουθείς το κανάλι, φίλοι. Καλή είσαι που αναγνωρίζεις τη συνεξάρτηση. Έκανα 8 μήνες εντατική ψυχοθεραπεία για να έρθω σε θέση να πενθήσω κανονικά και να αποδεχτώ το τέλος αυτής της σχέσης. Δεν υπήρχε καμία επικοινωνία από τότε. Δεν υπήρχε καμία επικοινωνία τότε. Και στους 8 μήνες που έκανες εντατική ψυχοθεραπεία και πολύ καλά έκανες. Τώρα τυχαία βλεπόμαστε στο σούπερ, αλλά ούτε καρφάκι δεν μου καίγεται. Δεν περίμενα τέτοιο ξενέρωμα, ναι. Όταν ξεπεράσουμε τη συνεξάρτηση που είχαμε με έναν αδιάγνωστο, πλέον μας φαίνεται όπως πραγματικά είναι. Άνωστος, ανούσιος και αδιάφορος. Πέρασαν 4 χρόνια και εδώ και ένα χρόνο ανοίχτηκα πάλι γιατί μου λείπει η αγκαλιά και η συντροφικότητα. Δηλαδή ανοίχτηκε στο να γνωρίσεις καινούριο κόσμο. Γνώρισα πάρα πολλούς άντρες από τότε, αλλά κανένας μέχρι στιγμής δεν μου έκανε το κλικ. Δεν νιώθω καμία έλξη για κανέναν. Ενώ η ζωή μου είναι τόσο όμορφη και ευχαριστώ το σύμπαν γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι συναισθηματικά έχω κλείσει το βιβλίο. Δεν έκλεισες το βιβλίο συναισθηματικά στα 50 κάτι, με τίποτα.
Δεν μπορώ να εξηγήσω τι μου συμβαίνει. Γιατί είμαι ελκυστική γυναίκα και προτάσεις υπάρχουν πολλές. Αυτό το διαβεβαιώνω και εγώ, ότι είσαι ελκυστική γυναίκα και ότι σίγουρα θα υπάρχουν προτάσεις πολλές. Εγώ όμως τίποτα. Δεν ψάχνω συστηματικά και σώνει και καλά, αλλά με τόσους κλαρινογαμπρούς δεν έπρεπε κάποιος να μου αρέσει. Κόρη μου, αν μετά από όσα βίωσες και μετά από μια τραυματική σχέση με έναν αδιάγνωστο και μετά από 8 μήνες εντατική ψυχοθεραπεία για να ξεφύγεις από τη συνεξάρτηση, σου άρεζαν οι κλαρινογαμπροί, κάτι δεν θα έκανες καλά. Κάτι δεν θα έκανες καλά. Ή μήπως θα έπρεπε να ψάξω να βρω τι μου φταίει και δεν ξεκλειδώνει το μέσα μου. Εάν είναι να κάνεις αυτό το θέμα vlog, πες μου να το δω. Πάντως, είσαι η πιο αγαπημένη παρέα μου. Σε ευχαριστώ που υπάρχεις. Επέλεξα συνειδητά να ξεκινήσουμε τις κανονικές μας συναντήσεις, τις καθημερινές μας συναντήσεις εδώ στο κανάλι μετά από τις ολιγοήμερες διακοπές που πήρα τον Αύγουστο. Επέλεξα συνειδητά αυτό το γράμμα να το απαντήσω και γιατί έχω φρέσκια την κυρία, την ωραία αυτή κυρία στο μυαλό μου και τα λέω ωραία ενώ μέσα έξω. Την έχω φρέσκια στο μυαλό μου και γιατί ταυτίστηκα. Σε μεγάλο βαθμό ταυτίστηκα. Με αυτά που γράφει. Ταυτίστηκα. Και ταυτίστηκα και ταυτίστηκαν και πολλές παρόμοιες ερωτήσεις που μου κάνετε. Μήπως έχω πρόβλημα που δεν βρίσκω ελκυστικούς πλέον τους ανθρώπους που με προσεγγίζουν. Ή έχω μπει στις εφαρμογές γνωριμιών και είναι ο ένας χειρότερος από τον άλλον ή μία χειρότερη από την άλλη. Ή ένα κλασικό ερώτημα που γίνεται εδώ στο κανάλι με όλη αυτή την ψυχοεκπαίδευση και όλη αυτή την πνευματική εξέλιξη που επιχειρούμε. Μήπως το τέλος θα καταλήξουμε μόνες μας και μόνοι μας. Και όπως είχε γράψει άστοχα την πραγματική του σκέψη κάποιος κάτω από ένα βίντεο, η πολύ τελειομανία βλάπτη, στο τέλος θα μείνετε μόνες. Μήπως ισχύει αυτό. Ταυτίζομαι. Με ποια έννοια ταυτίζομαι, την έννοια ότι όπως σας έχω πει έτσι πολλές φορές και δεν έχω κανένα ζήτημα να το επαναλάβω, έχω υπάρξει συνεξαρτώμενη σε όλες μου τις σχέσεις μέχρι σήμερα. Τώρα δεν είμαι συνεξαρτώμενη επειδή δεν έχω σχέση. Ελπίζω η ψυχοθεραπεία, η εντατική που κάνω και συνεχίζω να κάνω και η ψυχοεκπαίδευση και η πνευματική προσπάθεια να με φέρουν κάποια στιγμή στο σημείο που αν θα δημιουργηθεί νέα σχέση να μην είναι συνεξαρτωμένη σε αυτή. Ίσως και να έχει φτάσει εκείνο το σημείο, δηλαδή εάν μπω τώρα σε μια σχέση μπορεί να μην λειτουργήσω συνεξαρτωμένα, δεν το γνωρίζω όμως γιατί βρίσκομαι ακριβώς στην ίδια φάση που βρίσκεται και η κυρία. Δεν βρίσκω πλέον τους αδιάγνωστους ελκυστικούς. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί και ως ένα συναισθηματικό μούδιασμα, όπως το γράφει η φίλη εδώ, ή σαν μια φοβία, ή σαν μια αρνητικότητα προκειμένου να μπούμε σε μια νέα σχέση. Αν κρίνω όμως από τον εαυτό μου, δεν είναι αυτό που συμβαίνει. Σας υπενθυμίζω ότι έχω γράψει το βιβλίο «Και οι άνδρες έχουν ψυχή», το οποίο το βλέπετε και πίσω στη βιβλιοθήκη, το 2011. Το τελευταίο πράγμα που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι με χαρακτηρίζει είναι ο μισανδρισμός. Αγαπάω πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους. Και τους άνδρες και τις γυναίκες. Όλους. Και τους non-binary επίσης. Non-binary είναι οι άνθρωποι που επιλέγουν να αυτοπροσδιορίζονται χωρίς να δίνουν έμφαση στο φύλο με το βιολογικό. Λοιπόν, δεν έχω ζήτημα με τους ανθρώπους. Το ζήτημα που έχω πλέον είναι ότι έχω αποκτήσει αυτοεκτίμηση και επίσης έχω σταματήσει να φαντασιώνω. Έχω σταματήσει να κάνω το λεγόμενο limerence. Limerence σημαίνει μυρικασμός. Είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται στα αγγλικά το limerence. Στα ελληνικά η μετάφραση είναι μυρικασμός και σημαίνει να κοροϊδεύω τον εαυτό μου φτιάχνοντας φανταστικούς έρωτες και φανταστικές αγάπες, χτίζοντας πάνω στο τουβλάκι που έχω απέναντί μου ολόκληρα παλάτια. Πλέον έχω σταματήσει να το κάνω αυτό. Συνειδητά ήταν δύσκολο να γίνει, γιατί όταν έχεις μάθει από παιδί να διαφεύγεις δια της φαντασίας σου από μια σκληρή πραγματικότητα, είναι δύσκολο να μάθεις να μην το κάνεις.
Έχουμε μιλήσει πολλές φορές εδώ στο κανάλι για δύσκολες παιδικές ηλικίες, τραυματικές ίσως παιδικές ηλικίες, ψυχοτραυματικές παιδικές ηλικίες και σωματικά τραυματικές, πώς αυτές επηρεάζουν τα παιδιά αυτά που έχουν τέτοιες δύσκολες παιδικές ηλικίες, που μεγαλώνοντας γίνονται ευάλωτα προς χειραγώγηση, γίνονται συνεξαρτώμενα πρόσωπα, έλκονται από αφύσικες καταστάσεις. Διάβασα κάτι πάρα πολύ ωραίο χθες. Νομίζω είναι στην ιστοσελίδα του Δικεψή. Το Δικεψή, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα κέντρο ψυχικής υγείας στην Ελλάδα. Στη σελίδα στο Facebook του Δικεψή που λέει, αν μπεις σε ένα παιδί που το χτυπάνε οι γονείς του, το κακοποιούν οι γονείς του, ότι οι γονείς τους αγαπάνε, πώς μπορεί μετά να πας σε εκείνο το ενήλικο παιδί και να του πεις μην ακολουθείς αυτό τον άνθρωπο που σε κακοποιεί. Μην μπλέκεις με ενάρχιστους κακοποιητικούς ανθρώπους, με αδιάγνωστους. Δηλαδή μαθαίνουμε, όταν είμαστε παιδιά, πως η κακοποίηση είναι αγάπη, πως η ψυχρότητα είναι αγάπη, πως η παραμέληση συναισθηματική είναι αγάπη, πως η ψυχική και σωματική βία είναι αγάπη, πότε όταν τα βιώνουμε αυτά στην ενήλικη ζωή μας δεν ανησυχούμε, δεν χτυπάνε καμπανάκια και προσαρμοζόμαστε. Τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε δύσκολα τραυματικά περιβάλλοντα, ψυχοτραυματικά περιβάλλοντα, προσαρμόζονται δυστυχώς πολύ εύκολα. Αυτή η προσαρμοστικότητα δεν είναι χρήσιμη. Γιατί είναι ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας, ο οποίος αρχίζει να χρησιμοποιείται στην παιδική ηλικία προκειμένου να επιβιώσει το παιδί, δηλαδή να προσαρμόζεται ακόμη και στο πολύ δύσκολο περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει. Όταν όμως είναι ενήλικας και εξακολουθεί να λειτουργεί με αυτή την προσαρμοστικότητα, με την υπερβολική δοτικότητα, με την υπερβολική κατανόηση, την υπερβολική ενσυναίσθηση, δηλαδή να κατανοήσουμε τον κακοποιητή μας, να δώσουμε δικαιολογητικά και ελαφρυντικά στον άνθρωπο που μας φέρεται άσχημα, να δούμε ωραίο έναν άνθρωπο που είναι άσχημο στη ψυχή και στο πνεύμα. Λοιπόν, με ρωτάτε πολλές φορές πώς καταλαβαίνω ότι μου έχει περάσει συνεξάρτηση. Ίσως μία από τις ενδείξεις να είναι αυτή. Ότι πλέον δεν μας αρέσουν εύκολα οι άνθρωποι που γνωρίζουν. Γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να είμαστε brutally honest, στα αγγλικά, να είμαστε με άγριο τρόπο ειλικρινείς, με βάρβαρο τρόπο ειλικρινείς και να πούμε την αλήθεια ότι ζούμε ανάμεσα σε ανθρώπους ακαλλιέργητους, αξίσους, αδιάγνωστους, προβληματικούς, προβληματικές προσωπικότητες, υπανάπτυχτες προσωπικότητες. Γιατί ζούμε σε μια κοινωνία η οποία έχει χάσει το δρόμο της εδώ και χρόνια πολλά και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Μιλάω για τις κοινωνίες τις οποίες γνωρίζω διαμέσου της κλινικής μου εμπειρίας. Ζούμε σε μια κοινωνία η οποία θεωρεί πολύ φυσιολογικό να προετοιμάζεις τα παιδιά σου για τις πανελλήνιες ή τις πανκύπριες αγωγές εξετάσεις πάση θυσία, αλλά να μην δίνεις καμία έμφαση και καμία προσοχή στο να μεγαλώσεις τα παιδιά σου ψυχοσυναισθηματικά, στο να τους δώσεις, να τους δώσεις μια ανθρωπιστική ανατροφή και να τους διδάξεις την πνευματικότητα, την καλοσύνη και την ανθρωπιά. Σκεφτόμουν πάρα πολλές φορές το εξής ακόλουθο. Γιατί πέρα από ψυχολόγους, πέρα από YouTuber, πέρα από συγγραφέας, νομίζω είμαι κυρίως παρατηρητής. Και αυτό ήταν μία μέθοδος, ένας μηχανισμός άμυνας της παιδικής μου ηλικίας, το να παρατηρώ τις ζωές των άλλων, προκειμένου να μην σκέφτομαι τη δικιά μου που δεν ήταν καλή, ο οποίος όμως δεν, νομίζω πως δεν είναι συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας, με την έννοια του ότι δεν παρακολουθούσα τις ζωές των άλλων προκειμένου να τους κουτσομπολέψω ή να τους κάνω κακό, αλλά προσπαθώντας να τις καταλάβω. Και σκέφτομαι ότι έχω παρακολουθήσει πολλές ζωές. Όταν λέω παρακολουθήσει πολλές ζωές, τι εννοώ? Εννοώ επειδή περνούσα ώρες ατέλειωτες στο στασίδι στην εκκλησία, ή περνούσα ώρες ατέλειωτες στο σχολείο, ή περνούσα ώρες πολλές σε δημόσιους χώρους που έβλεπα τους ανθρώπους να λειτουργούν γύρω μου, τις οικογένειες να λειτουργούν γύρω μου, τα ζευγάρια να λειτουργούν γύρω μου. Συνειδητοποιώ, το έχω σκεφτεί όπως είπα πολλές φορές, ότι όταν βλέπεις ανθρώπους να ζουν τη ζωή τους άσκεφτα, ανώριμα, απάνθρωπα, αφύσικα, τι είδους παιδιά θα μεγαλώσουν οι άνθρωποι αυτοί
Και τι θα εμφυσίσουν στα παιδιά αυτά. Δυστυχώς, είμαστε μια κοινωνία που η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της είναι άνθρωποι και χωρίς αστική παιδεία, και χωρίς ψυχοεκπαίδευση και χωρίς πνευματικότητα. Οπότε είναι φυσιολογικότατο να ζούμε ανάμεσα σε ανθρώπους αδιάγνωστους. Σε ανθρώπους χωρίς καμία αυτοσυνειδησία, αυτογνωσία και ενσυναίσθηση. Οπότε είναι υγιές να μην μας ελκύουν οι άνθρωποι αυτοί. Είναι εξαιρετικά υγιές. Εξαιρετικά υγιές. Μπορεί να έχεις απορρίψει 10, 20, 30, 40, αν είναι τέτοιοι τύποι όπως αυτούς που περιέγραψα, που δυστυχώς είναι η πλειοψηφία των ανθρώπων γύρω μας, που ζουν τις ζωές τους σαν ρομπότ, που ζουν τις ζωές τους χωρίς καμία επαφή με τον εσωτερικό τους ψυχικό και συναισθηματικό κόσμο, ανθρώπους που ζουν παλαβά, συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο, αλλά το έχω πει πολλές φορές και εξακολουθώ να το λέω και το πιστεύω, ότι η επιλογή της κακίας είναι μια παλαβή επιλογή. Και η επιλογή της αρετής και της πνευματικότητας είναι μια ευφυής επιλογή. Και επίσης πιστεύω ότι η εξυπνάδα μας, η ευφυΐα μας καλλιεργείται διαμέσου της προσωπικής μας βούλησης να δουλέψουμε σκληρά με τον εαυτό μας. Όλοι ερχόμαστε με κάποιο γονιδιακό, γενετικό υλικό, όπως είναι προγραμματισμένο μέσα στα γονίδια μας, ότι αν κάποιος, το πιο πολύ που μπορεί να ψηλώσει κάποιος, για παράδειγμα, είναι ένα 63, για παράδειγμα, εγώ ήμουν ένα 63. Νομίζω έχω μεγαλώσει με πολύ καλό τρόπο διατροφικά, οπότε δεν θα πήγαινα πάνω από ένα 63 και σίγουρα είμαι πολύ πιο ψηλή από τη μάνα μου που είναι ένα 58, πόσο είναι ένα 59, και ο πατέρας μου είναι ένα 65, άρα καλά τα πήγα με το 1,63. Αν όμως ζούσα σε ένα περιβάλλον που δεν τρεφόμουν ορθά και δεν τρεφόμουν υγιεινά, μπορεί να έμενα και ένα 45 ή και ένα 48. Το ίδιο και με την ευφυΐα. Γεννιέσαι με μια γενετική προδιάθεση ότι αν καλλιεργήσεις την ευφυΐα σου, θα τη φτάσεις μέχρι σε εκείνο το σημείο. Πέραν από τους ανθρώπους που είναι διαγνωσμένοι με συγκεκριμένες αναπτυξιακές διαταραχές που δεν τους βοηθάνε να έχουν υψηλή ευφυΐα ούτως ή άλλως γονιδιακά, οι υπόλοιποι επιλέγουν να ζουν ηλικιωτός. Γιατί το επιλέγουν? Επειδή είναι ο εύκολος δρόμος. Ο δρόμος που δεν έχει καθόλου κόπο. Που δεν χρειάζεται να σταματήσεις και να σκεφτείς. Που δεν χρειάζεται να αναλογιστείς προτού πράξεις. Ο εύκολος δρόμος που η λογική σου δεν ελέγχει το συναισθημά σου. Όσοι από εσάς παρακολουθήσατε, είχατε την τύχη, και εγώ είμαι μέσα σε αυτούς, είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε τα σεμινάρια που ετοίμασε πρόσφατα η Δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου και μαζί τα διδάξαμε μέσα στον Ιούλιο, τα webinars που είχαν τίτλο «Πώς μπορώ να έχω υγιείς σχέσεις σήμερα στις μέρες μας», «Πώς μπορούμε να έχουμε υγιείς ανθρώπινες σχέσεις στις μέρες μας». Θα θυμάστε εκείνη την καταπληκτική ψυχολογική θεωρία για τη διαφοροποίηση, που λέει ότι όταν ο άνθρωπος καταφέρνει διαμέσου της λογικής του και των γνωστικών του δυνατοτήτων να δαμάσει το συναίσθημα, το οποίο είναι πρωτόγονο, ορμέμφυτο και άλογο, όσο καταφέρνει η λογική να δαμάσει το συναίσθημα, τόσο πιο διαφοροποιημένος είναι ένας άνθρωπος και τόσο πιο ψυχοσυναισθηματικά και πνευματικά εξελιγμένος είναι. Η καρδιά ή τα συναισθήματα ή η αμυγδαλή που είναι το μέρος του εγκεφάλου στο βάθος του εγκεφάλου, όσο πιο βαθύ είναι κάπου ένα κομμάτι του εγκεφάλου, τόσο πιο πρωτόγονο είναι. Η αμυγδαλή, αυτή η οποία ευθύνεται για τη δημιουργία των συναισθημάτων, βρίσκεται πολύ πιο κάτω από τους πρόστιους με το οποίο λοβούς. Η πρόστιοι με το οποίο λοβεί είναι αυτό το τελευταίο κομμάτι ανάπτυξης στον ανθρώπινο εγκέφαλο, που έχουμε πει πολλές φορές ότι η εφηβεία ολοκληρώνεται γύρω στα 26 για τα κορίτσια και γύρω στα 28 με τα αγόρια, όπου γίνεται η πλήρης ανάπτυξη των πρόστιων με το οποίο λοβών, αναλόγως της διαπαιδαγωγής που θα τύχουμε, αναλόγως της πνευματικής προσπάθειας και κόπου που θα καταβάλουμε ή της τεμπελιάς που θα επιδείξουμε, μπορεί να έχουμε
πολύ σφριγιλούς πρόστιους με τοπιούς λοβούς, εξαιρετικά λειτουργικούς, ή να έχουμε ατροφικούς πρόστιους με τοπιούς λοβούς και να νομίζουμε ότι ξέρουμε τα πάντα και έχουμε πιάσει τον τέτοιο από τα τέτοια και λέμε κοινοτυπίες του τύπου «The heart wants what the heart wants», «Η καρδιά θέλει αυτό που θέλει η καρδιά» και ότι το συνέστημα είναι ανεξάρτητο από τη λογική και το συνέστημα πορεύεται μόνο του κλπ. Κλπ. Ναι, στα ζώα το συνέστημα πορεύεται μόνο του. Ναι, στους υπανάπτυκτους ψυχοσυναισθηματικά ανθρώπους πορεύεται μόνο το συνέστημα και δεν παίρνουν και είδηση και τη συνέστημα. Υψηλή διαφοροποίηση λοιπόν. Όσο περισσότερο εξελίσσεται ψυχοσυναισθηματικά και πνευματικά ένας άνθρωπος, τόσο περισσότερο μπορεί να ελέγχει τα αυθόρμητα και παρορμητικά συναισθήματά του με τη λογική. Άρα όσο πιο όριμος άνθρωπος γίνεσαι, τόσο περισσότερο δεν σε ελκύει ένας πιθανός σύντροφος που θα είναι ακατάλληλος για σένα, που θα είναι σε άλλο επίπεδο. Και όταν λέω σε άλλο επίπεδο δεν εννοώ ότι εμείς είμαστε σπουδαίοι και άλλοι είναι μη σπουδαίοι, αλλά θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν με περισσότερο βασισμένοι πάνω στα πρωτόγωνα τους αίσθηκτα ταιριάζουν καλύτερα με τους ανθρώπους οι οποίοι επίσης λειτουργούν βασισμένοι στα πρωτόγωνα τους αίσθηκτα. Καλή ιδέα αυτές οι περιπτώσεις να μην αναπαράγονται, αλλά δυστυχώς αναπαράγονται και γι' αυτό ζούμε ανάμεσα. Λοιπόν, εάν ένας άνθρωπος μετά από αρνητικές τραυματικές εμπειρίες σχέσεων αποκτήσει φοβία για τις σχέσεις, τότε θα έλεγε, αν αυτή η κυρία είχε όντως αποκτήσει φοβία για τις σχέσεις, θα έλεγε «Έχω συναντήσει αξιόλογους ανθρώπους, ανθρώπους που στον ουρανό τους έψαχνα και στην γη τους βρήκα, έχω συναντήσει άντρες με πνευματικότητα, άντρες με ανεπτυγμένο πνεύμα, με διανόηση, άντρες ολοκληρωμένους, ανθρώπους καλλιεργημένους, αλλά εγώ παρόλο που είναι τόσο αξιόλογοι άνθρωποι δεν τους θέλω». Εκεί θα λέγαμε ότι ίσως έχεις φοβία και ίσως είναι καλή ιδέα να επαναρχίσεις τη ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσεις τη φοβία σου. Όταν όμως τους αποκαλείς κλάρινο γαμπρούς, που είναι μια έκφραση μειωτική που σημαίνει κάποιον που γαμπρίζει χωρίς να αξίζει. Αχ, ωραίο αυτό που είπα. Κλάρινο γαμπρί. Κλάρινο γαμπρός είναι κάποιος που γαμπρίζει χωρίς να αξίζει. Λοιπόν, όταν συναντάς τέτοιους και δεν σου ελκύουν, αυτό είναι μια ένδειξη υγείας και ψυχικής ευεξίας. Ξέρω, γνωρίζω πολύ καλά ότι φοβόμαστε τη μοναξιά, ότι είναι βαριά και ασήκωτη, το ξέρω. Είναι ασύλληπτα χειρότερη όμως η κακή συντροφικότητα. Και μπορώ να σας το πω με απόλυτη βεβαιότητα φέτος, που πέρασα τις διακοπές μου μοναχικά, με το σκύλο μου, με πολύ καλούς μου φίλους, τους οποίους στο παρελθόν είχα παραμελήσει να τους συναντάω επειδή περνούσα φάσεις κατάθλιψης ή επειδή ήμουνα σε σχέσεις με διάγνωστους, οι οποίες με απορροφούσαν αυτές τις σχέσεις και με κατάευνηταν. Μπορώ να σας πω ότι χίλιες φορές καλύτερα μόνος παρά κακά συντροφευμένος, με όλους αυτούς τους τρόπους που έχω περιγράψει σε αυτό το βίντεο. Δεν πιστεύω ότι χάθηκε η ελπίδα για όλους μας και ότι ποτέ κανείς από εμάς δεν θα συναντήσει έναν κατάλληλο άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι συμβατός δότης. Το είχε γράψει η Νότα Καραβάτση κατά από ένα σχόλιο, ένα συμβατοδότη, και τη ρώτησα τι σημαίνει συμβατοδότη στη Νότα και μου λέει η Νότα, ενώ όπως όταν παίρνεις ένα μόσχευμα πρέπει να είναι συμβατό το μόσχευμα για να μην το απορρίψει το σώμα σου, έτσι και όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο να είναι συμβατός μαζί σου ώστε να μην τον απορρίψεις. Άρα φιλενάδες, η οποία συναντάς κλαρινογαμπρούς και τους απορρίπτεις, σημαίνει ότι δεν είναι συμβατιδότης αυτοί οι άνθρωποι και καλά κάνεις και τους απορρίπτεις, η γνώμη μου. Θα χαρώ πολύ να διαβάσω στα σχόλια και τις δικές σας γνώμες. Θα σας θυμίσω για ακόμη μια φορά ότι τα βίντεο αυτά, τα ψυχοεκπαιδευτικά που ανεβάζω στο κανάλι μου, σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν την ψυχοθεραπεία και τη διάγνωση από κοντά σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας, είτε ψυχολόγο είτε ψυχίατρο. Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας και της ψυχοδιάγνωσης. Είναι όμως βίντεο τα οποία ευελπιστούν να είναι και θέλουν να είναι ψυχοεκπαιδευτικά
και βοηθητικά στο να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας, να προβληματιστούμε γύρω από προβληματισμούς που έχουν και άλλοι φίλοι μας εδώ και θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω και τις δικές σας απόψεις. Πραγματικά σας λέω, θυμάστε είχα πάει και πέρσι το καλοκαίρι διακόπες, σας έβαλα καμία φωτογραφία, σας έδειξα κάποιο αισθαντανέ που να είμαι χαρούμενη και ευτυχισμένη, όχι. Φέτος που πήγα υγιείς διακοπές, μοναχικές διακοπές, καθαρές διακοπές, μακριά από αδιάγνωστους, είδατε και πόσο καλά ήμουνα και πόσο καλά είμαι και θα δείτε και πόσο καλά θα είμαι. Πραγματικά χρειαζόμαστε τις διακοπές. Τελειώνω με αυτό. Χρειαζόμαστε τις διακοπές και πρέπει να τις παίρνουμε. Σας αγαπώ πολύ. Φιλιά. Γεια. Yeah.